Τα εντυπωσιακά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Αντένα στην πολυεθνική άσκηση INIOHOS. Οι επιχειρήσεις που στέλνουν ιδιαίτερο μήνυμα προς Ανατολάς διεξάγονται νύχτα και μέρα. Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη όλων των τύπων, ελικόπτερα και υπτάμενα ραντάρ εκτελούν καθημερινά πολύπλοκες αποστολές. Καταιγίδα στους εφαίρες. Για τρίτο 24ωρο, οι κορυφαίοι χειριστές μαχητικών αεροσκαφών, με πρώτους τους Έλληνες Ίκαρους, εκπέμπουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της νοτιοανατολικής Μεσογείου το ισχυρό μήνυμα στρατηγικής συνεργασίας του INIOHOS 2017. Το Battle Rhythm από το πρωί ως αργά τα ξημερώματα είναι συνδυασμός αποστολών με συμμετοχή όλων των σωμάτων, με προσβολή σε όλη την αεροχώρο τον ελληνικό. Νύχτα και μέρα, 8 μαχητικά αεροσκάφη, 2 υπτάμενα ραντάρ, 12 ελικόπτερα, 2 τάνκερ εναέριο αναφοδιασμού και το μη επανδρομένο αεροσκάφος Πίγασος εκτελούν πολύπλοκες αποστολές. Οι αποστολές προβλέπουν την προσβολή χερσαίων και ναυτικών στόχων, καθώς επίσης της αεράμινας των εχθρικών στόχων. Το κύριο όφελος της συνεργασίας εδώ με τις άλλες χώρες που ήρθαν για αυτή την άσκηση είναι το πώς θα συντονιστούμε. The missions have been very challenging, very realistic and very challenging and very rewarding for us as well. So we're coming away with good lessons and getting to work with all the different countries has been great. Δημιουργείται πλέον μια μεγάλη συμμαχία ενός άξονα σταθερότητος που επεκτείνεται νότια από την Ελλάδα προς την Κύπρο, το Ισραήλ, τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και παράλληλα προς τα δυτικά, προς την Ιταλία. Τα εύσημα στη χώρα μας για τη διοργάνωση του INIOHOS απένιμε και ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος βρέθηκε στην Ανδραβίδα. I am very confident that we will continue to develop our military alliance with Greece, a key NATO ally in a strategically complicated region, a demonstrated friend and partner of the United States. And as I said, I was very gratified to see the positive signals out of Minister Kammenos' visit, very successful visit to Washington, D.C. Ο INIOHOS ολοκληρώνεται στις 6 Απριλίου.